Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο για το 2020. Ένα βίντεο το οποίο επέλεξα να σας έχω μαζί μου. Πάρε ούλα να κλείσουμε το χρόνο μαζί, αφού χθες σας ζήτησα στο Instagram να μου γράψετε μία καλή ή κακιά στιγμή μέσα στο 2020. Ένας χρόνος πάρα πολύ δύσκολος, όχι μόνο επειδή μας βάλανε στη φάση καραντίνα, αλλά είχε πάρα πολλά σκάμπα ανεβάσματα. Ο καθένας τραβούσε το δικό του γολγοθά. Οπότε θα αρχίσουμε με τις δικές σας καλές και άσχημες στιγμές και μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί εγώ έχω επιλέξει να σας πω και να μοιραστώ και τις δικές μου άσχημες στιγμές και τις καλές, κάνοντας ένα back to year. Θα γυρίσω πίσω το χρόνο και θα σας πω ακριβώς πώς ξεκίνησε για μένα ο χρόνος, τι έγινε μέσα σε αυτό το χρόνο και όλα αυτά. Οπότε αν ενδιαφέρεσαι, μέχρι να πέσει το intro, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να χτυπάτε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το πότε ανεβάζω καινούριο βίντεο. Οπότε αν ενδιαφέρεσαι, πάμε να ξεκινήσουμε. Οπότε πάμε να αρχίσουμε με τις άσχημες δικές σας στιγμές. Παρατήρησα χθες που μου στέλνατε τις στιγμές σας ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία θεμάτων, ότι περνάει ο καθένας στο δικό του Γολγοθά, ότι με το που κλείνει την πόρτα ο καθένας στο σπιτικό του, μόνο αυτός ξέρει τι περνάει. Οπότε πάμε να αρχίσουμε λίγο τις κακές στιγμές. Λοιπόν, απογοητεύτηκα στα ερωτικά πάρα πολύ. Όταν η συνεννόηση για την πρωτοχρονιά πάει περίπατο, με κάνουν και κλαίω. Σε καταλαβαίνω 100% γιατί όταν δεν μπορείς να συνεννοηθείς στα βασικά, όχι μόνο κλαις, αλλά κλαις και από τα νεύρα σου. Έχασα τον παππού μου και στο τέλος μου έφερε έναν άνθρωπο από τα παλιά που μάλλον θα έχουμε μέλλον. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Όσον αφορά όμως για τον παππού σου, δεν έχω λόγια, συλληπιτήρια. Κακή. Το Webex, παιδιά, αυτό το Webex δηλαδή μπορεί να κάνει καλό, μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να θέλει να μην κάθονται τα παιδιά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όμως για εμάς τους γονείς, τώρα να σου πω ότι δεν σε καταλαβαίνω, θα σου πω ψέματα. Λοιπόν, κακή που δεν ήρθαμε στην Ελλάδα. Όταν είδα πώς το Insta με την κοπέλα του που μου το έκρυβε, με έλουσε κρύος υδρότας. Συνέχεια, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι, ούτε καν το είχα δει, αλλά είδα πόσο παλιάνθρωπος ήταν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και κάποιος φυσιολογικός ώστε να στο, μπορεί να στο κάνει αυτό. Για μένα, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Πέρασα 2 χρόνια ψυχολογικά χάλια, δεν ήμουν καλά, είχα πέσει πολύ. Μέτρωγε, πήρα αποφάσεις να τελειώσω τη σχολή και γενικά να πάρω λίγο τα πράγματα στα χέρια μου, αλλά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να περάσω 2 χρόνια ψυχολογικά χάλια, οπότε είχα πιέσει πολύ ψυχολογικά. Παιδιά, αυτό με τις σχολές δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το έχω ζήσει, γιατί δεν πέρασα πανελληνίες, οπότε δεν το πέρασα και όποιος δεν είναι μέσα στο χώρο δεν μπορεί να καταλάβει, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλο άγχος στο να περάσει κάποιος κάποιο μάθημα, το βλέπω και από τα δικά μου που είναι δημοτικό, βέβαια καμία σχέση το δημοτικό με τα πανεπιστήμιο, να πω ότι δεν σε καταλαβαίνω. Στη συνέχεια έχουμε κλοπές, ατυχήματα, αυτά είναι πάρα πολύ κακά, όταν σε κλέβουν αισθάνεσαι βία, να σου το πω και έτσι, δηλαδή τι να λέμε τώρα, εδώ είχα χάσει το κινητό μου και αισθάνθηκα ότι με κλέψανε από μέσα μου, δηλαδή είναι χάλια αυτό ψυχολογικά. Το ατύχημα ακόμα χειρότερο, χωρισμός, ο θάνατος του πατέρα μου, καταλαβαίνω πάρα πολλά αυτά που μου λέτε, δηλαδή σας νιώθω, μία αποβολή στα 20, εντάξει. Παιδιά, νομίζω ότι θα μου βάλω τα κλάματα. Από όλες τις άσχημες εμπειρίες σας, δυστυχώς είχαμε πάρα πολύ άσχημα αυτό το χρόνο και το κακό είναι ότι με τις 2 καραντίνες δεν μπορούσαμε να επουλώσουμε τον πόνο μας.
Όμως παρόλα αυτά, με τόσο δυστυχία και τόσο δύσκολη χρονιά, πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος μας δίδαξε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να δίνουμε αξίες σε μικρά πράγματα, αξίες στα καθημερινά πράγματα θα έλεγα, το να λέμε σ' αγαπάω στον άλλον. Πιστεύω ότι αυτά, πέρα από τις δυσκολίες, μας κάνανε λίγο καλύτερους ανθρώπους. Για μένα, δηλαδή εγώ το βλέπω αυτό και στο περιβάλλον μου και σε ανθρώπους που συναναστρέφομαι. Οπότε, επειδή νομίζω ότι έχουμε βαρύνει το κλίμα, πάμε λίγο να δούμε τώρα τις καλές στιγμές σας για το 2020. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα ωραία πράγματα. Βρήκα τον έρωτα της ζωής μου. Αχ, σ' αγαπώ. Βρήκα δουλειά. Πάρα πολύ καλά. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στα επαγγελματικά σου και ακόμα παραπάνω. Μετακόμισε στο νέο μου σπίτι. Αχ, αυτό το σπίτι θέλω κι εγώ να τα αλλάξω. Πόσο σε νιώθω. Τι να σου πω, να σου πάνε όλα δεξιά. Γέννηση του τρίτου μου παιδιού. Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Τριπλός ο Μπελάς. Καλός Μπελάς βέβαια. Αλλά να τα χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Έκοψε το τσιγάρο. Και πολύ καλά έκανες, γιατί κατ' εμέ δεν σου προσφέρει κάτι. Εντάξει, ο καθένας τώρα είναι καθαρά γούστα, δεν μπορώ να πω κάτι, ούτε εγώ καπνίζω, οπότε πολύ καλά έκανες. Όταν ορκίστηκα το Σεπτέμβριο και πήρα το πτυχίο μου από τη σχολή των ονείρων μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο και είσαι ανώτερα. Η στιγμή που σηκώθηκα μετά από δύο δύσκολα χρόνια. Είναι αυτό που σας είπα, ότι και πριν ότι έχουμε μεγάλο άγχος για τη σχολή, όμως είσαστε εσείς δυνατές που τα βάζετε όλα σε μία ισορροπία και βρίσκετε ακριβώς το τέλος ενός λαβύρινθου μέσα σας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι το άλλο που μου είπε η κοπέλα ότι έχασε τον παππού της και μετά βρήκε κάποιον άλλον, οπότε ο ένας, ξέρετε, ο χαμός ενός φέρνει τον ερχομό του άλλου. Είναι πάρα πάρα πολύ καλό αυτό. Για ένα περίεργο λόγο έχω μόνο πολύ καλές στιγμές. Μπράβο σου! Πέρασε στη σχολή που ήθελα, δεν μπορώ να όμως να κάνω μαθήματα σε πρόσφυγες. Ναι, εντάξει, λόγω του COVID. Εντάξει, όμως μπράβο που πέρασε στη σχολή. Όταν βγήκα με τον κολλητό μου, είχα να τον δω καιρό, μου έφερε μια τεράστια λάκτα. Θα μου δώσει και εμένα λίγο ένα κομματάκι. Και να σου πω τώρα εδώ που τα λέμε. Όντως κολλητός. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα και συνεχίζω. Μπράβο σου! Βασικά, ό,τι σας αρέσει, να το κάνετε, να το καλλιεργείτε. Να μην αφήνετε, γιατί ό,τι αφήνετε, σας αφήνει. Όπου αυτά θέλω να ακούω, τα ευχάριστα, αλλά δυστυχώς, επειδή έτσι είναι η ζωή, πρέπει να ακούμε και τα άσχημα πράγματα. Οπότε, σε αυτό το σημείο, από τη στιγμή που ακούσαμε τώρα τις δικές σας στιγμές, ήρθε νομίζω και εμένα η σειρά μου να σας πω και να κάνουμε ένα back στο χρόνο. Ένα πισωγύρισμα στον χρόνο να σας πω κι εγώ πώς ήταν για μένα το 2020. Εγώ βασικά θα σας τα πω σαν σχεδιάγραμμα, πώς ήταν στο Big Brother που τους έβαζε σε όλους και τους κάνανε τη γραμμή της ζωής. Εγώ τώρα θα σας κάνω τη γραμμή του χρόνου που πέρασα. Ένας δύσκολος χρόνος για μένα, πολύ διαφορετικός θα έλεγα, με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, όπως είπα και στην αρχή. Δεν ήταν μόνο ο δικός σας, αλλά και εγώ τράβηξα πολύ βαρύ φορτίο για έναν περίεργο λόγο. Πρώτη φορά το αισθάνθηκα αυτό. Ίσως ναι, φταίει και η καραντίνα, αλλά ίσως να μην φταίει όντως μόνο η καραντίνα. Λοιπόν, όλα αρχίσανε 31 Δεκεμβρίου του 2019, το βράδυ της παραμονής, που κέρδισα το φλουρί και νόμιζα ότι θα μου πήγαινε πάρα πολύ καλά ο χρόνος. Εξάλλου, όποιος κερδίζει το φλουρί και μπράβο και αυτά. Πού να ξέραμε όμως τι μελιγενέστε.
Την επόμενη μέρα δεν με βρήκε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και λένε ότι όταν θα σου μπει ο χρόνος είναι ακριβώς όπως θα σου μπει και έτσι θα πάει ο χρόνος. Πιστεύω ότι αυτό το πίστεψα φέτος, δεν το πίστευα, γιατί πολύ απλά πάντα με έβρισκε ο χρόνος χαρούμενη. Την επόμενη μέρα που λέτε τσακώθηκα με ένα πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο, θα μου πεις βρήκες τη μέρα. Αυτά δεν τα επιλέγεις, άμα είναι να γίνει θα γίνει. Μετά προχωράγαμε, εννοείται τα ξαναβρήκαμε και κάπου εκεί με ενημερώνουν από το τηλέφωνο ότι τελικά η κολλητή μου θα έρθει μόνιμα στην Αθήνα. Ήταν κάτι για μένα μία έξοδος στάνταρ του τύπου ότι έχω έναν δικό μου άνθρωπο εδώ πέρα. Εγώ γενικά με τους κολλητούς, όταν λέω κολλητούς το εννοώ, χωρίζω βασικά, πάντα χώριζα από μικρή τις κατηγορίες των ανθρώπων που θέλω να είναι γύρω μου, οι γνωστοί, οι φίλοι και οι κολλητοί. Οπότε για μένα αυτό το κεφάλαιο έλαμψε μέσα μου, βρήκα τη στάνταρ έξοδο, βρήκα τον άνθρωπό μου, οπότε ήμασταν στη φάση που θα πήγαινε στο καινούριο της στο σπίτι και όλα θα ήταν τέλεια. Προχωράμε. Μετά, από ό,τι θυμάμαι γενικά, ήρθε μία καινούργια συνεργασία στη ζωή μου, η οποία με χαροποίησε πάρα πολύ, ήταν με τον ψυχογιό. Μια μόνιμη συνεργασία θα έλεγα, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μιλάμε για έναν εκδοτικό οίκο το οποίο έχει ποιότητα και έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε βιβλία, είτε παιδικά είτε λογοτεχνικά. Το ξέρετε τώρα, οι συστάσεις νομίζω δεν υπάρχουν λόγια να το πω, να περιγράψω τι εστί ψυχογιός. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία. Σε αυτό το σημείο δεν ήταν μόνο ψυχογιός, αλλά ήταν και άλλες συνεργασίες που μπορώ να πω σε αυτό το σημείο και θέλω να τις ευχαριστήσω που με εμπιστευτήκανε και μου στείλανε τα προϊόντα τους, αυτά τα PR πακέτα που σας τα δείχνω κάθε φορά στο Instagram και έτσι έχω και εγώ τη δυνατότητα να δοκιμάζω προϊόντα και να σας λέω ως απλή καταναλώτρια, να σας λέω την άποψη μου για τα προϊόντα. Ποτέ δεν μπήκα στο τρυπάκι επειδή υπάρχουν κάποια χορηγούμενα να πλέω πάντα τα καλά λόγια. Αυτό εξάλλου είναι εξ αρχής η αρχή μου σε μια συζήτηση συνεργασίας. Βασικά ευχαριστώ πάρα πολύ τις εταιρείες που με εμπιστευτήκανε και μου στείλανε τα πακέτα τους. Όσο πέρναγε ο χρόνος, ήρθε η πρώτη καραντίνα. Η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα πάρα πολύ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος εξωστρεφής, είμαι του έξω. Στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα, δεν φοβήθηκα πάρα πολύ, το είδα πάρα πολύ στην πλάκα. Εξάλλου, έτσι όπως ήτανε, δεν υπήρχε WebEx, υπήρχε μόνο μία πλατφόρμα που απλά στέλνανε οι δάσκαλοι τα μαθήματα με φυλάδιο να εκτυπώσουμε εμείς και αυτό ήτανε, δηλαδή δεν είχε αλλάξει. Εγώ στην πρώτη καραντίνα πέρασα καλά, προστατευμένη, απλά με σόκαρε το γεγονός ότι έπρεπε να βγω και να στείλω μήνυμα. Αυτό για μένα είναι σοκ, παιδιά. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να δίνω αναφορά και στη ζωή μου που το κάνω και στο YouTube που το κάνω και στο Instagram που το κάνω και εκτίθομαι, ξέρω τι κάνω. Είναι όλα με όρια, είναι όμως αληθινά, αλλά παρόλα αυτά αυτό το πράγμα εμένα όμως με εγκλώβησε. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να με περιορίζεις και δεν μ' αρέσει κιόλας να δίνω και αναφορά το τι κάνω, που πάω και αυτά. Πέρα από τους δικούς μου άνθρωπους, πέρα από τη μάνα μου να σου το πω και έτσι, που και καμιά φορά στη μάνα μου δεν λέω και που πάω, έτσι, δηλαδή έλεος. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το να μην μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω στην παραλία. Και δεν σου λέω εγώ όσο είναι και καλά να πάω σε μια καφετέρια, να πάρω τον καφέ μου και να πάω στην παραλία. Δεν μου αφήνεις να το κάνω αυτό. Παιδιά, εντάξει. Τέλος πάντων, έφυγε η πρώτη καραντίνα, ξαναμπήκαμε πάλι στο ρυθμό μας. Ήρθε το Πάσχα, ένα περίεργο Πάσχα, όμως παρόλα αυτά το πέρασα πάρα πολύ καλά, γιατί ήμασταν όλοι μαζί οικογένεια, δηλαδή δεν κατάλαβα πολλά. Ξύνεται η πρίνσες. Λοιπόν, μετά πέρασε η χρονιά έτσι, ούτε που το καταλάβαμε όσον αφορά τα σχολεία. Για πλάκα, τα παιδιά είχαν πάθει ένα σοκ με την έννοια ότι εντάξει στην αρχή, τι ωραία, έφυγε η χρονιά. Όμως τώρα καταλαβαίνουμε τις ελλείψεις εμείς οι γονείς στα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά μετά ήρθε το καλοκαίρι. Εκεί πάλι πήρα κάποιες αποφάσεις για μένα. Έπρεπε να λήξω κάποια πράγματα προσωπικά. Η ζωή μου γενικά στο προσωπικό επίπεδο αυτό το χρόνο είναι άστα να πάνε ένα πράγμα. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι πήρα την απόφαση να λήξω κάποια πράγματα και να μην πλέον, να μην κάνω το καλό για τους άλλους και να δω τη Μαρία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην αρέσει σε κάποιους αυτή η απόφαση. Όμως τόσα χρόνια
πάντα έκανα πράγματα για τους άλλους, για να είναι οι άλλοι ευτυχισμένοι, για να μην δίνω δικαιώματα. Όχι. Αυτά τελειώσανε. Πήρα την απόφαση, έβγαλα κάποια άτομα τελείως, έληξαν τα πολλά πολλά. Οπότε έκανα υπομονή να περάσουν οι μέρες για να σηκωθώ να φύγω και να πάω στην Καβάλα. Ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευα μόνη μου, 680 χιλιόμετρα. Μπορώ να πω ότι ήταν μια εμπειρία, ένα ταξίδι το οποίο δεν μπορείς να μιλήσεις με κανέναν. Μόνο ακούς μουσική, μόνο μουσική και φεύγεις. Ξεπέρασα τους φόβους μου, όχι πως δεν ξέρω να οδηγώ, όχι πως δεν έχω ξαναβγεί σε εθνική, αλλά πάντα είχα παρέα δίπλα μου. Ένα ταξίδι πάρα πολύ μεγάλο, εκείνη την ώρα πάρα πολλές σκέψεις στο κεφάλι μου, έκανα και vlog, σου πω την αλήθεια, αλλά άδειαζα, δηλαδή ταξίδευα και άδειαζα μετά από αυτά που είχαν γίνει που σας περιέγραψα. Πάω στην Καβάλα που λέτε, περνάω τόσο όμορφα, βρίσκω τους ανθρώπους μου, βρίσκω την οικογένειά μου, γιατί η μισή οικογένεια ήταν στην Καβάλα. Συναντάω πρόσωπα τα οποία αγαπάω και έχω μεγαλώσει μαζί τους. Πλέον στη ζωή μου έχω μόνο άτομα επιλεγμένα, μπορεί να μην είναι πάρα πολλά, αλλά εγώ έχω αυτό τον αριθμό και είμαι πάρα πολύ καλά για μένα, γιατί δεν θέλω πολλά πολλά. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θέλουν πάντα το καλό σου, οπότε επιλέγεις πλέον με ποιους θέλεις να κάνεις παρέα. Πάω στην Καβάλα που λέτε και περνάω τέλεια, έχω αδειάσει, δεν σκέφτομαι τίποτα. Το μόνο που με νοιάζει είναι τι ώρα θα πάμε για μπάνιο ρε κορίτσια, αυτό. Πάρα πολύ φαΐ, πάρα πολύ φωλή, δεν είχα ούτε ιερό ούτε όσιο. Παρ' όλα αυτά δούλευα στην Καβάλα, μετά έρχεται και η υπόλοιπη οικογένεια πάνω και το σκυλί. Και δούλευα και συνειδητοποίησα, εκεί έφαγα την κεραμίδα, ότι δουλεύω σε λάθος πόλη. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ για πολλούς λόγους να πάω στην Καβάλα. Όχι επειδή δεν το θέλω εγώ, απλά επειδή είναι πολλά τα προβλήματα. Οπότε αυτό εμένα ουσιαστικά, εντωμεταξύ ξέχασα να σας πω ότι στην καραντίνα πήγε πάρα πολύ πίσω η δουλειά μου. Εκ των πραγμάτων, συνειδητοποιώ ότι δουλεύω σε λάθος πόλη και δεν αναφέρομαι την Καβάλα, εννοώ την Αθήνα. Οπότε αυτό εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να προσφέρω υπηρεσία και να βλέπω το χαμόγελο στα χείλη σου. Δηλαδή ό,τι και να είναι αυτό, είναι μακιγιάζ, είναι νύχια. Όταν προσφέρεις μία υπηρεσία, σε άλλους σε θεωρείται και πολυτέλεια, σε άλλους θεωρούνται και εγώ δεν ξέρω τι θεωρείται. Είδα ότι προσφέρω χαρά. Εμένα αυτό μου αρέσει. Και όταν βάφεις ένα νύχι, ανεβαίνει η ψυχολογία. Βάφεις ένα μαλλί, ανεβαίνει η ψυχολογία. Και εγώ αυτό το έβλεπα, το εισέπρατα. Εδώ στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε, με το που έφυγα από Καβάλα, πάλι ταξίδευα μόνη μου. Αυτή τη φορά είχα την κόρη μου όμως. Και ακόμα ένα αυτοκίνητο από πίσω, γιατί ερχόντουσαν και οι άλλοι. Έριξα πάρα πολύ κλάμα, γιατί πολύ απλά δεν θέλω με τίποτα, δεν ήθελα με τίποτα να ξαναγυρίσω στην Αθήνα. Ερχόμενοι όμως από Καβάλα, ναι, είχα τη στεναχώρια. Ναι, θα ξεκίναγα τη σχολή, όμως το καλοκαίρι ήρθε μια τεράστια έκπληξη για μένα, πρώτη φορά. Θα έπρεπε να συνδυάσω διακοπές αλλά και δουλειά, οπότε πήγα στο πανέμορφο νησί της Θήνου μόνη μου, εγώ και η μαμά μου, γιατί πολύ απλά ήθελα να πάω με τον άντρα μου, για να μην παρεξηγηθώ. Απλά δούλευε και δεν μπορούσα, γιατί οι μέρες ήταν περιορισμένες και αυτός δούλευε. Λοιπόν, πέρασα φανταστικά, μια καινούργια εμπειρία, πρώτη φορά μόνη μου σε νησί, εκεί κατάλαβα στη Βερίκοκο με την έννοια ότι πάντα με πηγαίνανε και δεν μπορούσα να καταλάβω και την κούραση, ότι θέλει να ξυπνήσεις, να γυρίσεις στο νησί, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που όταν πάω διακοπές και όσον αφορά ένα καινούριο μέρος δεν κάθομαι στο ξενοδοχείο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Θέλω να μαγεύομαι από τις παραλίες, θέλω να μαγεύομαι από διαφορετικά τοπία, να ανακαλύπτω μαγαζάκια, να δω τι ντόπια πράγματα έχει το νησί και γενικά να παίρνω πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες όπως είδατε, ήταν όλες μία και μία, ήταν μία φανταστική εμπειρία και δουλειά και διακοπές μαζί. Οπότε ξαναγύρισα στην Αθήνα και άρχισα τη σχολή μου.
Όμως παρόλα αυτά, στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα γραφτεί ήδη στη σχολή της Εύης, η Ευουλίτα αλλιώς όπως την ξέρετε εδώ πέρα, η οποία είχε ανοίξει στούντιο και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που επιτέλους μπορεί να άφηνα πίσω μου αυτό που ήθελα, αλλά θα ξεκίναγα κάτι καινούριο όσον αφορά το χώρο του μακιγιάζ. Ήθελα να κάνω μια ανανέωση στις γνώσεις μου. Κατάλαβα τελικά ότι αυτά που ήξερα το 99 δεν έχουν καμία σχέση με το 2020. Κάθε φορά που πήγαινα ήμουνα πάρα πολύ ανανεωμένη, ξεφόρτωνα όλα τα προβλήματα, ήταν η ψυχοθεραπεία μου, έμαθα τόσα πολλά, είμαι έτοιμη. Ουσιαστικά είχα ξεκινήσει γιατί πέρα ότι ήθελα να αναβαθμίσω τις γνώσεις μου και ήθελα να μάθω το κάτι παραπάνω, είχα διώξει δουλειές, να σου το πω και έτσι, χήμα, γιατί πολύ απλά δεν ήμουν έτοιμη. Και από τη στιγμή που δεν ήμουν έτοιμη, δεν ήθελα να εκθέσω τον εαυτό μου. Όταν ο άλλος σου... πρέπει να τον σέβεσαι και όχι να τον βλέπεις απλά μόνο έτσι. Εκείνη τη φάση που τελείωνε η σχολή, δέχτηκα μια πάρα πολύ ωραία πρόταση από την Femme Fatale, το οποίο με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Femme Fatale. Μου έκανε την πρόσκληση, όπως γνωρίζετε, να γίνω εισηγήτρια σε ένα από τα σεμινάρια webinar, αφού δεν μπορούσαμε να ήμασταν όλοι μαζί. Και έτσι μου κάνανε την πρόταση να γίνω εισηγήτρια στο σεμινάριο για το ενισχυμένο ημιμόνιμο. Με πάρα πολύ χαρά το δέχτηκα αυτό. Ήταν για μένα ένα άνοιγμα ότι ναι, είσαι σημαντική, ότι ναι, κάνεις πάρα πολύ καλά τη δουλειά σου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μετά, εκεί που ήμουνα έτοιμη, είχα πάρει και το πτυχίο μου από το μακιγιάζ και ήμουνα όλα καλά, έρχεται η δεύτερη καραντίνα. Εκεί, παιδιά, στην αρχή λέω, όπως είδατε, είχα κάνει και ένα βίντεο και είχα πει, εντάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή μου, νομίζεις κοπελιά. Με το που κλείσανε τα σχολεία, ήρθανε τα πάνω κάτω. Αυτή τη φορά, όπως γνωρίζετε, το WebEx ήταν ό,τι χειρότερο για μένα. Για έναν άνθρωπο τον οποίο έχει μάθει σε άλλους ρυθμούς, έχει μάθει και τα παιδιά του σε άλλους ρυθμούς, με δεσμεύεις με το 2 με 5. Αυτό για μένα ήτανε σοκ. Να σηκώνομαι νωρίς. Αυτό δεν με νοιάζει τόσο να σηκωνόμαι νωρίς, αλλά μέχρι τις 1 έπρεπε να τα έχω όλα έτοιμα. Να σέβομαι το δάσκαλο που κάνει μάθημα, να σέβομαι τα παιδιά, να σέβομαι το δικό μου το παιδί που πρέπει να μην ακούγεται τίποτα στην τελική. Έτσι. Και αυτό δηλαδή εμένα με πήγε πίσω, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Αυτό το 2 με 5 για μένα είναι μια δημιουργική ώρα. Μπορώ να βρω ό,τι θέλω στο YouTube, να δω τι θα κάνω, πώς θα οργανώσω τα βιντεάκια μου στο YouTube, πώς θα οργανώσω τα post μου στο Instagram. Για εσάς νομίζω ότι μπορεί να σας φαίνεται βλακίες αυτά που λέω, όμως όταν ασχολείσαι σε κάτι το οποίο αγαπάς, θέλεις να το ασχοληθείς. Δεν γίνεται να σου χτυπήσει μια φορά την πόρτα και να σου πει πάρτα, θα έχω έτοιμα τα post. Όχι. Όταν αγαπάς κάτι, εγώ ξέρω ότι πρέπει να το παλέψεις, να το καλλιεργήσεις για αν θες να ανέβεις ή όχι. Οπότε αυτό και σαν αποτέλεσμα, στα προσωπικά μου εγώ, να πιάσω πάτο. Έτσι, πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα. Δηλαδή, όταν δεν είσαι καλά μέσα σου, πώς γίνεται να προσφέρεις χαμόγελο στους άλλους. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τα προσωπικά μου γενικά δεν είναι καλά, δεν ήταν καλά, όμως... Παρόλα αυτά, με τη δύναμη της ψυχής μου μπορώ να σου πω, έπρεπε να ηρεμήσω, γιατί νομίζω ότι δεν θα είχαμε καλά ξεμπερδέματα εδώ μέσα. Γενικά πέρασα πάρα πολύ άσχημα μπορώ να πω, οπότε είμαι εδώ τώρα για να σας προσφέρω αυτό το χαμόγελο, να αφήσουμε το 2020 ως κακό παρελθόν. Για όλους μας ήταν μια δύσκολη ανηφόρα, για όλους μας ήταν ένας βαρύς Γολγοθάς. Εύχομαι το 2021 μέσα από την καρδιά μου να είναι μια υπέροχη χρονιά, να τακτοποιηθείτε όλοι και όλες σε όποιον τομέα θέλετε, στα προσωπικά σας, στα επαγγελματικά σας, στην καριέρα σας. Πάνω απ' όλα όμως σας εύχομαι υγεία. Εγώ το 2021 θέλω να με βρει πιο ήρεμη, όχι με τσακωμό, με υπομονή, με υγεία σε μένα και σε εσάς και στους ανθρώπους μου, σε όλους, πιο πειθαρχημένη, πιο όρημη. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι μια καλή χρονιά για εσάς, χρόνια πολλά σε όλους, να περάσετε όμορφα, να περάσετε τέλεια, να περάσετε άψογα, να φάτε, να μην το σκέφτεστε καθόλου, άγιες μέρες είναι, να είστε όλοι καλά, σας αγαπώ πάρα πολύ και θα τα πούμε του χρόνου. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας!